Η αναγνώριση από τι ΗΠΑ των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, η λεγόμενη Συμφωνία του αιώνα που ουσιαστικά νομιμοποιεί την παράνομη απόσπαση και κατοχή Παλαιστινιακή γη από το Ισραήλ, η αναγνώριση τη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ πριμοδοτούν την κλιμάκωση τη επιθετικότητα απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό που υποφέρει δολοφονίε ακόμα και ανήλικων παιδιών, επιθέσει, επικισμού, το τείχο του Έσχου, χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ευθύνες. Κρατάει στις αποστάσεις, ταυτίζοντας το θύμα, τον Παλαιστινιακό λαό, με το θήτη, το Ισραήλ. Η στάση της δίνει άλοθη και τροφοδοτεί τη συνέχιση των θηριωδιών του Ισραηλινού κράτους σε λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχουν βαριές ευθύνες. Επέκτηναν και αναβαθμίζουν συνεχώς την πολιτική Οικονομική στρατιωτική συνεργασία με το Ισραηλινό κράτο. Υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και απαιτούμε τη δημιουργία ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτου με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τα κατεχόμενα εδάφη, την πάυση τη επικιστική δραστηριότητα και την αποχώρηση όλων των επίκων, το γκρέμισμα του τείχου τη ντροπή, την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στι αιστείε του, την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων, να τεθούν τώρα σε ισχύ οι αποφάσει των κοινοβουλίων 14 κρατών μελών ανάμεσά του και η Ελλάδα από το 2015 που έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτο.